Για το ΚΚΕ είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι έχει οριμάσει η ανάγκη αλλαγών γύρω από τα ζητήματα της γονικής μέρημνας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και την επίδρασή τους στη σχέση του και των γονέων με τα παιδιά. Υποστηρίζουμε επομένως την τροποποίηση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου για την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και τη συνεννόηση των δύο γονέων στα ζητήματα της επιμέλειας. Η τοποθέτησή μας έχει αφετηρία τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και από αυτή τη σκοπιά αντιμετωπίζει και τις υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι. Η κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας του παιδιού μετά το διαζύγιο αφορά στην κοινή τους ευθύνη, στην ουσιαστική συμμετοχή τους στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού, το οποίο θα διαμένει βέβαια κυρίως με τον ένα γονέα και θα έχει κατά το δυνατόν ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλον. Για μας όμως είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει, να αναπτυχθεί αυτή η κοινή ευθύνη των γονιών στην άσκηση της γονικής μέρημνας και η συνεννόηση για την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους, είναι αυτή να υποβοηθηθεί με την ολόπλευρη οικονομική, νομική και κοινωνική στήριξη των ζευγαριών από τη μεριά του κράτους. Γι' αυτό και σας καταθέτουμε επανελειμμένα τη συνολική μας πρόταση, γι' αυτό και σήμερα σας καταθέσαμε τρεις συγκεκριμένες τροπολογίες και σας προτείνουμε να τις κάνετε δεκτές με μέτρα στήριξης των οικογενειών σε αυτή την κατεύθυνση. Τι κάνει όμως η κυβέρνηση σε αυτό το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα που πράγματι πρέπει να επιληθεί? Ουσιαστικά, οι τροποποιήσεις που φέρνει με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν μόνο με ένα τυπικό, όχι ουσιαστικό τρόπο το ζήτημα, χωρίς να παίρνει υπόψη της αυτή την αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσουν πράγματι ουσία οι επιβεβλημένες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Η κρατική κοινωνική στήριξη απουσιάζει τόσο από τις ισχύουσες όσο και από τις προτινόμενες ρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου. Στην πράξη, μπορεί από τις όποιες αλλαγές να βγουν ενδεχομένως ωφελημένοι περισσότερο όσοι έχουν εξασφαλισμένες τις οικονομικές προϋποθέσεις, δηλαδή η αστική τάξη, τα υψηλά αμοιβόμενα μεσαία στρώματα. Για όλους αυτούς όμως που παλεύουν ασθμένοντας για την επιβίωση, για το μεροκάματο, που βιώνουν στην καθημερινότητα τα εξαντλητικά ακανόνιστα ωράρια, μια ζωή κυριολεκτικά λάστιχο, λειτουργούν αντικειμενικά υπονομευτικά, όχι μόνο στο ελάχιστο επίπεδο συμφωνίας που πρέπει να εξασφαλίζεται μεταξύ των γονιών, αλλά στέκονται ανυπέρβλητο εμπόδιο και για αυτή την ίδια την ουσιαστική συμβολή στη φροντίδα των παιδιών τους. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι χρειάζεται να είναι υποχρεωτική η στήριξη των γονιών και των παιδιών από κοινωνικές δομές και θεσμούς που θα εξομάλυνουν αυτές τις συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς, που διαμορφώνονται αντικειμενικά στην πορεία προς το διαζύγιο και μετά από αυτό. Πώς περιμένετε λοιπόν αυτά τα σύνθετα κοινωνικά ζητήματα να λυθούν ατομικά, χωρίς την ανάλογη επιστημονική κοινωνική στήριξη? Ένα τέτοιο πλαίσιο θα περιόριζε δραστικά τις περιπτώσεις των παιδιών που βιώνουν τις συνέπειες χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων και συμπεριφορών. Γι' αυτό επιμένουμε στην κριτική ότι δεν αρκεί να διαμορφώσετε το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεων γονιών-παιδιών μετά το διαζύγιο, γιατί αυτό θα παραμείνει κενό γράμμα όταν απουσιάζουν οι κατάλληλες υποστηρικτικές κρατικές κοινωνικές δομές. Οι δωρεάν συμβουλευτικές και άλλες κοινωνικές δομές, όπως προγράμματα θεραπείας της οικογένειας και ζεύγους πριν φτάσουν στη λύση του γάμου, η συμβουλευτική των γονέων, οι κατάλληλες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες που θα μπορούν να παρακολουθούν, να στηρίζουν και να παρεμβαίνουν έγκαιρα στις περιπτώσεις που χρειάζονται, στελεχωμένες με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εξέλιξη και εφαρμογή των όποιων προστατευτικών ρυθμίσεων. Αν λοιπόν όντως, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, αναγνωρίζετε αυτή την αναγκαιότητα, σας καλούμε να εντάξετε στο νομοσχέδιο την υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους νέους γονείς αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει ακολούθως και η αναγκαία στελέχωσή τους. Τι αρνείστε ακόμα να δείτε? Την αναγκαιότητα δημιουργίας οικογενειακών δικαστηρίων με εξειδικευμένους δικαστικούς λειτουργούς που θα συνεπικουρούνται όμως από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους ενταγμένους στο κρατικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών.
Πώς αλλιώς θα εξασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού στο οποίο διακηρυκτικά αναφέρεται το νομοσχέδιο? Όταν ο δικαστής για το σχηματισμό της δικαστικής του κρίσης δεν έχει στη διάθεσή του εκείνα τα επιστημονικά εργαλεία της απαραίτητης γνωματεύσης των επιστημόνων ψυχικής υγείας, η οποία από την άποψη της κρατικής μέρημνας στην όλη διαδικασία είναι ανύπαρκτη. Όταν ο πυρήνας του νομοσχεδίου ενισχύει την άποψη ότι η προσπάθεια των δύο γονιών να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με το παιδί αποτελεί αποκλειστικά ατομική τους υπόθεση, χωρίς καμία κρατική στήριξη. Όπως βέβαια κάνει και το σημερινό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο τα άλλα κόμματα, ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής αλλά και το ΜέΡΑ25 τόσο ένθερμα υποστηρίζουν. Ενώ απουσιάζει και από τις δικές τους τοποθετήσεις η αναγκαιότητα της λειτουργίας και στήριξης κρατικών κοινωνικών δομών, των ουσιαστικών μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των διαζευμένων γονιών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Όπως εξάλλου, αυτό απουσίαζε και από τις ίδιες τις πολιτικές όλων αυτών των κομμάτων όταν βρέθηκαν στην κυβέρνηση. Πώς προστατεύεται ακόμα το συμφέρον του παιδιού, όταν γι' αυτό θα αποφασίζει ο ιδιώτης διαμεσολαβητής, στον οποίο σπρώχνονται οι γονείς που δεν μπορούν να βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις? Και γι' αυτό το ζήτημα δεν βγάζει τσιμουδιά κανένα από τα άλλα κόμματα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού από κοινού ψηφίσατε το νόμο 4640 του 19, στο όνομα της αποσυμφόρησης δίθεν των δικαστηρίων από τις οικογενειακές υποθέσεις? Αποσιωπάται αυτό που επισημαίνει τόσο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όσο και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι μόνο κοστοβόρα, άρα και αντικειμενικά διαμορφώνει ανισότητες μεταξύ των διαδίκων, αλλά στερείται και τις όποιες εγγύησεις αμεροληψίας που διαθέτει ο δικαστής. Διαμορφώνεται μάλιστα και ένα φαύλο κύκλο συγκρούσεων μεταξύ των γονιών, όταν προβλέπεται στο νομοσχέδιο η δυνατότητα του δικαστή να διατάξει επανάληψη της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, όταν ήδη η υπόθεση μέσα από αυτή τη διαδρομή έχει φτάσει στο δικαστήριο και δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Γι' αυτό, με τροπολογία που καταθέσαμε, ζητάμε να απαλληφθεί εντελώς η ιδιωτική διαμεσολάβηση, η οποία τελικά μόνο υπονομευτικά μπορεί να λειτουργήσει στη σχέση των γονιών αλλά και αυτής με το παιδί τους, όταν απλά παρατείνει τις εντάσεις, προσθέτει σε αυτές νέα οικονομικά βάρη και χρόνο, αλλά τελικά και η επίλυση της διαφοράς στερείται την όποια αμεροληψία και αξιοπιστία της κρίσης του φυσικού δικαστή. Τι άλλο σας προτείναμε, αν θέλετε πράγματι να λειτουργήσει το νομοσχέδιο βοηθητικά στην προσπάθεια συνεννόησης των γονιών για την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας? Να αποσαφηνίσετε έννοιες που τελικά δημιουργούν επιπλέον ερμηνευτικά προβλήματα και κατ' επέκταση νέες εστίες ένταση μεταξύ των διαζευμένων γονιών. Πρώτον, τι σημαίνει η άσκηση της γονικής μέρημνας από κοινού και εξίσου? Πόσοι γονείς θα ασκούν εξίσου τη γονική μέρημνα? Όταν μάλιστα στο άρθρο 8 δημιουργούνται ασάφειες και συγχύσεις στις έννοιες της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας, που αντικειμενικά ευνοούν διαφορετικές ερμηνείες για το αν αυτό αφορά τελικά την ισόχρονη κατανομή της με όλες τις προεκτάσεις που αυτό έχει και έχουν επανειλημμένα εκτεθεί. Πολύ περισσότερα που τελικά η ισότητα των γονέων που επικαλείστε είναι μόνο τυπική. Στην πράξη, σε μια ανισότιμη κοινωνία, ρυθμίζονται ανισότιμα και οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά με βάση την κοινωνική ταξική τους θέση. Αλήθεια τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο? Όταν οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν καθοριστικά ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία της διάλυσης του γάμου, ώστε οι γονείς να αποφύγουν την οικονομική αιμορραγία μιας δικαστικής διένεξης ή μιας ιδιωτικής διαμεσολάβησης που τώρα προβλέπεται. Γι' αυτό και θέτουμε ως ουσιαστική προϋπόθεση την παράλληλη οικονομική στήριξη των διαζευμένων γονιών και σας καταθέσαμε συγκεκριμένη τροπολογία που σας καλούμε να κάνετε δεκτή. Με όσα σας προτείναμε για την έγκαιρη απόδοση του επιδόματος στέκνου στο γονιό που έχει την επιμέλεια, για φορολογικές ελαφρύνσεις για τους δύο γονείς και για όσους έχουν περισσότερο από δύο παιδιά από διαφορετικούς γάμους, ακόμα και αν δεν ασκούν την επιμέλεια γι' αυτά.
Ταυτόχρονα, παίρνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των γονέων μεταξύ τους, τόσο μέσα στο γάμο όσο και όταν βρίσκονται σε διάσταση, αποτελώντας παράγοντες είτε όξυνση των σχέσεων μεταξύ τους, είτε και οικονομικής εξάρτησης του ενός από τον άλλον, διεκδικούμε μια σειρά προστατευτικά μέτρα, όπως το επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, τη στήριξη και προστασία της λαϊκής κατοικίας, ελαφρύνση από χρέη και άλλα. Αναρωτιόμαστε ακόμα, τι επίδραση μπορεί να έχει αυτή η εξίσου άσκηση της γονικής μέρημνας σε σχέση με τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Όταν μάλιστα στο άρθρο 10 με την προτινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα καθενός από τους δύο γονείς να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή του τρίτου. Χωρίς να ενδιαφέρει δηλαδή με ποιον γονέα διαμένει το παιδί, ποιος έχει την επιμέλειά του. Εμείς σας προτείνουμε ο προσδιορισμός της διατροφής να παίρνει υπόψη του την απόφαση για την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού σε σχέση με τον προσδιορισμό της κύρας κατοικίας του και ταυτόχρονα να υπολογίζει τις ανάγκες που προκύπτουν για το γονέα που δεν διαμένει το παιδί με βάση το βιωτικό του επίπεδο, το εισόδημα, την κατοικία και άλλα. Όπως επίσης, ως μια ελάχιστη οικονομική διευκόλυνση, προτείνουμε με την τρίτη τροπολογία που καταθέσαμε για το άρθρο 4, στην περίπτωση του συνενετικού διαζυγίου, να μην είναι υποχρεωτική για καθέναν από τους δύο γονείς η σύμπραξη δικηγόρο, εφόσον συμφωνούν στην αποκοινή εκπροσώπησή τους από έναν δικηγόρο, όπως γινόταν και παλιότερα. Ακόμα, το νομοσχέδιο, με τον ίδιο τυπικό τρόπο, επιχειρεί με μαθηματικούς τύπους να κατανείμει το χρόνο του παιδιού με τις δύο γονείς, εισάγοντας αυτό το μαχητό τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου, δημιουργώντας τελικά περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει. Πόσο αλήθεια θα ρυθμίζεται ένα τόσο σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα με τέτοιους μαθηματικούς τύπους? Πρώτον, δεν απαντάτε πώς θα υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος του παιδιού. Αφορά το συνολικό του χρόνο ή μόνο τον ελεύθερο χρόνο από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, αφαιρώντας το σχολείο, τις πολιτικές αθλητικές δραστηριότητες στο φροντιστήριο? Δεύτερον και κυριότερον, πώς θα κατανέμεται ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα όταν εργάζονται και οι δύο με τα ωράρια λάστιχο? Όταν πάτε να απορριθμίσετε τελείως τις συνθήκες εργασίας και ζωής με το νέο αντεργατικό τερατούργημα που φέρνετε με τα εξαντλητικά και ακανόνιστα ωράρια? Και τελικά αναρωτηθήκατε μετά από 10-12 ώρες δουλειάς αν οι γονείς θα είναι σε θέση όχι να έρθουν σε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά τελικά να ασχοληθούν με την ίδια την ουσιαστική φροντίδα του παιδιού τους? Όταν με μαθηματικούς τύπους λοιπόν επιχειρείτε να κατανείμετε το χρόνο του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, επί της ουσίας, ακόμα και για τον γονιό που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού, περιορίζετε, αντικαθιστάτε τη δυνατότητα για ουσιαστική συμβολή του στην ανατροφή του παιδιού του από την εξασφάλιση τελικά ενός στήρου χρόνου επικοινωνίας. Η κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας μπορεί να έχει πολλές μορφές, υπολογίζοντας διάφορους παράγοντες όπως το ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, την προϋπάρχουσα ψυχική του κατάσταση, αλλά και τις ίδιες τις συνθήκες ζωής και εργασίας των γονιών του. Κάτι τέτοιο είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τυπικό ισομερισμό του χρόνου του παιδιού, στον οποίο στην πραγματικότητα αποκλειστικά εστιάζει το νομοσχέδιο. Με τον τρόπο αυτόν, στην πραγματικότητα, η ευθύνη των γονιών τελικά κατακερματίζεται. Προβληματικός όμως είναι και ο τρόπος που η κυβέρνηση υποτίθεται έρχεται να θέσει αντικειμενικά κριτήρια, όπως λέτε, για τις περιπτώσεις της κακής άσκησης της γονικής μέρημνας, ιεραρχώντας όμως μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις που καταδεικνύουν, αν θέλετε, και τις προτεραιότητες που θέτεται για αυτή την προστασία. Αν λοιπόν θέλετε πράγματι να διαφυλάξετε το παιδί από τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέρημνας, σας συζητάμε ξανά, όπως έκαναν και πολλοί από τους επιστημονικούς φορείς, να προτάξετε τις περιπτώσεις παραμέλησης της υγείας, της εκπαίδευσης του ανηλίκου, την προστασία του από την εκμετάλλευση της ανήλικης εργασίας, την εγκατάλειψη και την έκθεσή του σε κίνδυνο.
Ταυτόχρονα βέβαια είναι αδιανόητο πραγματικά για τις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας ή των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ζωής να καταγράφεται ουσιαστικά στο νομοσχέδιο ως ανεκτό χρονικό διάστημα για να μένει εκτεθειμένο ένα παιδί, τα χρόνια που μεσολαβούν για την έκδοση μέχρι την οριστική καταδίκη του γονέα, ώστε να κριθεί αν κάποιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση της γονικής μέρημνας. Δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση σε αυτό το αντεπιχείρημα που χρησιμοποιείται για το ενδεχόμενο της πράγματι άδικης στέρησης του ύψους του αυτού δικαιώματος του γονέα σε περίπτωση ψευδούς μήνυσής του. Αυτό το μόνο που επιβεβαιώνει ουσιαστικά με τον πιο εμφανή τρόπο είναι ότι όποιες προστατευτικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου παραμένουν κενό γράμμα χωρίς τη συνδρομή των κατάλληλων κρατικών κοινωνικών δομών που θα εξασφαλίζουν στην πράξη την εφαρμογή τους. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε ξανά να κάνετε καταρχήν δεκτές τις τροπολογίες που καταθέτουμε, αλλά κυρίως να υιοθετήσετε τα ολόπλευρα μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης των ζευγαριών που θα διαμορφώσουν ένα πιο στέρεο έδαφος για να οικοδομηθεί η αναγκαία κοινή προσπάθεια των γονιών για την ουσιαστική συμμετοχή τους στην ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών τους. Αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για την από κοινού ευθύνη των δύο γονιών στην άσκηση της γονικής μέρημνας και την επιθυμητή συνεννόησή τους για τα ζητήματα της επιμέλειας, θέτοντας το επίκεντρο της ανάγκης του παιδιού, τοποθετούμαστε επί της αρχής με το παρόν στο νομοσχέδιο με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις που αναλύσαμε. Και κυρίως καλούμε τους ίδιους τους γονείς, ιδίως όσους ανήκουν σε εργατικές λαϊκές οικογένειες, να δώσουν από κοινού την πάλη για την καθολική διασφάλιση των σύγχρονων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών στη σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο και αξιοπρεπές εργασιακό εισόδημα, με μέτρα ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας, με ολόπλευρη κρατική στήριξη και φροντίδα της οικογένειας και προστασία των παιδιών. Μέσα από ένα κοινωνικό κρατικό δημόσιο πλαίσιο φροντίδας της υγείας, πρόνοιας, εξασφάλισης αθλητικών, πολιτιστικών ενδιαφερόντων του παιδιού. Αυτοί όλοι είναι οι απαραίτητοι όροι για να μπορέσουν πραγματικά να ανθίσουν οι ισότιμες σχέσεις μεταξύ των γονιών.